πανηγύρι του χωριού. Δηλαδή. Γιορτάζει το χωριό, όπως το λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει... τι γιορτή, αν... δεν ξέρω, υπάρχει κάποια... Γιορτάζει το χωριό μας. Γιορτάζει το χωριό σου. Κωνσταντίνου και Ελένη είναι, ρε παιδί. Και κάθε χρόνο... Για τη Δευτέρα εννοείς. Ναι. Ναι. Μη και δεν με πάρεις τηλέφωνο, μου πεις χρόνια πολλά. Δηλαδή, έλεος. Άμα το ξεχάσω, θα με σφάξεις, ε. Μην διανοηθείς να μου μιλήσει. Λοιπόν. Κάποιος θέλει να την πάρεις μαζί. Η Βιβί. Θα με πάρεις παρέα, Σάκη, λέει η Βιβί. Να πάμε στα αστέρια, σου δίνω τα χέρια, ταξίδι στον ουρανό και δίπλα στο φεγγάρι να γίνουμε ζευγάρι με φόντο εμάς τους δυο. Βιβί, πολλά σου είπε. Για πες μας για το λέει. Με έχει καλέσει το χωριό. Το λέω έτσι πιο γενικά, γιατί έχω έτσι το αισθάνομαι, ας πούμε. Εγώ βλέπεις κάνω για τη γραμματέα εδώ στο τσάρτ. Να προλάβω. Όπου θα είμαι εγώ μαζί με κάποια άλλα παιδιά σαν και, που θα παίζουν και πιο παραδοσιακά κομμάτια, ποντιακά. Και εγώ θα μπορώ, ας πούμε, να πω τα τραγούδια μου, να κάνουμε έτσι πιο λαϊκό πρόγραμμα. Με έχει καλέσει η Άννα Ιφαντίδου. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία με στηρίζει πάρα πολύ στα πρώτα μου ξεκινήματα. 19 Μαΐου, το Σάββατο, θα γίνει χαμός στην Αγκρολίμνη. Και θέλω να πω στον κόσμο ότι θα έχω μαζί τα τραγούδια να τα ακούσουμε, να παιχτούν και να τα ακούσουμε όλοι μαζί εκεί παρέα, ας πούμε. Έτσι. Ωραία, μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ. Ξέρεις, εγώ η καταγωγή μου είναι από τα άγραφα Βρυτανίας. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ανέβει ποτέ προς τα εκεί πάνω. Συγκεκριμένα στο Μάραθο, το οποίο είναι μέσα σε ένα, τι να σου πω, καταπληκτικά βλέπεις έλατο και βουνό και ουρανό. Δεν μπορώ να περιγράψω την ομορφιά που υπάρχει εκεί. Δεν έχω έρθει προς τα εκεί. Είναι, φαντάσου, ας πούμε, τελειώνοντας το Καρπενήσι, συνεχίζεις την διαδρομή προς τα πάνω. Το Μέγδοβα, τον ποταμό, τον ξέρεις καθόλου? Δεν ξέρεις καθόλου στο γη. Τέλος πάντων, αν εσύ μπορείς να μιλήσεις για την Αγκρολίμνη, εγώ μπορώ να σου μιλάω ώρες για τα δικά μου τα χωριά. Θέλω να πω ότι όλη η Ελλάδα συγγνώμη, μας... Συγγνώμη, με διέκοψες την ώρα που μιλάω για το χωριό μου. Τολμάς. Πες μου. Εγώ θέλω να πω ότι όλη η Ελλάδα μας είναι όμορφη. Ναι. Όπου και να πας, σε όποιο μέρος και να πας. Σαν το χωριό μου δεν είναι. Εντάξει, οκ. Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Μπορείς να κάνεις καγιάκ. Δεν το έχεις, δηλαδή. Έλα μια πρώτα στην Αγκρολίμνη και... Δεν είναι, σου λέω, μάνα μου. Δεν είναι. Και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο. Όλα τα μέρη. Εντάξει, σίγουρα. Το κάθε ένα... Εγώ τελειώνω με αυτό. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη. Όπου και να είσαι, είναι σαν να είσαι στον παράδεισο. Όχι σαν, είσαι στον παράδεισο. Τέλος. Τέλος πάντων, παιδιά μου. Πάμε να ακούσουμε το «Μια μέρα θα έρθεις». Για το και ζούσε μοναχός, κι αν είναι τώρα γερασμένος, κι αν είναι τα μάτια του θολά, με λίγη δύναμη που η εκπομπή ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Εν τω μεταξύ, εδώ γίνεται χαμός με πυροσβεστικά οχήματα κλπ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Φανταστείτε ότι διαπερνά το. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με φωτιά εδώ απ' έξω. Σβήνοντας το φως και για το ουρανό. Εσύ τι λες, Άγγι μου, γι' αυτό? Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Αν σ' αγαπάει κάποιος, πιστεύει σε σένα, σε χρειάζεται,
σε ψάχνει, σε έχει ανάγκη. Ναι. Όλα αυτά θα σε πάρει ένα τηλεφωνάκι, εφόσον έχει το 698 ή ξέρω εγώ ότι άλλο αριθμό, και θα σε βρει πολύ απλά και θα σου πει τι κάνεις Σάκη, τι κάνεις π.χ. Βιβί, τι κάνεις. Ναι, τι κάνεις, τι κάνεις. Ναι. Θα ήθελα να πω όμως και εγώ για την αχαριστία έτσι. Ναι, να πεις, να πεις. Έναν ορισμό ή κάποιους ορισμούς, έτσι. Μπορώ. Με ρωτάς. Ωραία. Εννοείται. Για μένα έτσι παιδιά, η άποψή μου. Βέβαια. Αχαριστία είναι να δίνεις και να μην αναγνωρίζεται. Η αχαριστία είναι αρρώστια που εμείς θελήσαμε να μολύνει την ψυχή μας. Και μόνο εμείς μετανοώντας μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Η αχαριστία είναι ποινικό αδίκημα και αποξηραίνει την πηγή της κάθε αγαθότητας. Η αχαριστία είναι διαστροφή, παρολογισμός, είναι χειρότερη και από τη λέρα. Ένα πολύ όμορφο απογευματάκι. Τον λόγο θα τον αφήσω, τον τελευταίο λόγο, στον Σάκη Κώστα, και θα κλείσουμε φυσικά με το πανέμορφο και γλυκό κομμάτι του Χρυσό Κιασίμι, και το τελευταίο αντίο θα είναι από εκείνον. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν στην εκπομπή αυτή μέσα από την καρδιά μου, τους αγαπώ όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον αδερφό μου που με αγαπάνε και με στηρίζουν, το χωριό μου, εσένα. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστώ και εγώ που ήσουν παρέα μου. Και άμα ξεχάσω για διότι σου, το λέω από τώρα. Καλά, τόλμα να το κάνεις. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ναι. Γιατί από εμένα, και έτσι θα ήθελα να κλείσω, πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό. Μπράβο, μάλλον. Που μας δίνει υγεία, που μας έχει καλά, και σε κάθε δύσκολη στιγμή μας κάνει και την ξεπερνάμε. Και μπορούμε και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, ένα μεγάλο σας αγαπώ όλους. Από μένα για σας. Και κάτι να πεις στα παιδιά στο chat. Ναι. Να το πω. Όχι, έχεις τους φίλους εδώ. Εννοείται. Εύχομαι οι δικοί μου φίλοι που με στηρίζουν και μ' ακούνε σήμερα, μ' ακούνε και την αγαπημένη μου Έλληνα σε εκπομπές που κάνει την Τετάρτη και Πέμπτη 3 με 5. Είναι, πιστέψτε με, πολύ, τα λέει πολύ ωραία, καθώς ψυχολόγος η γυναίκα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ακούμε Χρυσό Κιασίμι, κλείνοντας ακούμε αυτό το πανέμορφο απαλό κομμάτι. Καλό απόγευμα, φιλάκια πολλά Σάκη μου, φιλάκια πολλά, όλα ναι, τα καλά μαζί σου. Και ο Σάκης θα είναι την ερχόμενη Παρασκευή στο Όσα Λένε οι Άντρες Μεταξύ Τους live. Okay. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Όσο ονειρευό μου, στην αγκαλιά σου μέσα ζω. Με στα μάτια με κοιτάς και ο χρόνος σταματάει. Χρυσό Κιασίμι, κι όλα τα καλά του κόσμου η αγκαλιά σου δίνει. Σαν διαμάντι λάμπεις φως μου, όση αγάπη έχεις δώσ' μου. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Χρυσό Κιασίμι, κι όλα τα καλά του κόσμου η αγκαλιά σου δίνει. Το άλλο το μισό μου είναι.